Για όλους και όλες εμάς που ζούμε στα νησιά του Αιγαίου, ιδίως στη Λέσβο, τη Χίο, τη Σάμο, τη Λέρο και τη Κό, έχουμε αποκτήσει μια πολύ πικρή εμπειρία για το τι σημαίνει η εφαρμογή των κανονισμών του Δουβλίνου, της κοινής δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Έχουμε δει στην πράξη να εφαρμόζεται ο περιβόητος ανθρωπισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αστικών κυβερνήσεων, που μεταφράζεται σε τεράστιες δομές φυλακές ξεριζωμένων ανθρώπων, μεταφράζεται σε καταστολή, σε ναυάγια. Για μας δεν ήταν αριθμοί όσοι έφτασαν κατατρεγμένοι στα νησιά μας ή όσοι δεν έφτασαν γιατί χάθηκαν στα νερά του Αιγαίου, αλλά ήταν άνθρωποι με όνειρα που είδαν τα όνειρά τους για μια καλύτερη ζωή να μετατρέπεται σε απελπισία και εγκλωβισμό. Ήτανε άνθρωποι όμως που ζήσαμε μαζί τους από πρώτο χέρι και το μεγαλείο της αλληλεγγύης του λαού προς άλλους λαούς. Ήτανε άνθρωποι με τους οποίους μοιραζόμαστε την ίδια ελπίδα για ζωή χωρίς την βαρβαρότητα της εκμετάλλευσης, του πολέμου και της προσφυγιάς. Μια τέτοια στιγμή ήτανε και οι μεγαλειώδες εκδηλώσεις του αντιπεριλιστικού διημέρου της ΚΝΕ στη Μυτιλίνη τον Ιούλιο του 2021, όπου όλοι μαζί, νέοι από όλη την χώρα, μαζί με εργαζόμενους νέους παιδιά από διάφορες χώρες του κόσμου που βρίσκονται κατατρεγμένοι και εγκλωβισμένοι στα νησιά μας, μοιραστήκαμε αυτές τις στιγμές της αγωνίας, γιορτάσαμε μαζί, χορέψαμε, τραγουδήσαμε, ζήσαμε και ένα μεγαλείο τέτοιο της εργατικής λαϊκής αλληλεγγύης. Η εκδήλωσή μας εδώ θα μπορούσε να έχει και έναν άλλον συμβολικό χαρακτήρα, επαιτειακό θα λέγαμε, καθώς πριν μερικές μέρες συμπληρώθηκαν 4 χρόνια από το Φλεβάρι του 20, όπου έλαβε χώρα ο μεγάλος ξυσηκωμός σε Λέσβο και Χίο, ενάντια στην εισβολή των ΜΑΤ στα νησιά, με σκοπό την πειθάρχηση των νησιωτών για να αποδεχτούν να φτιαχτούν τα κέντρα φυλακές προσφύγων και μεταναστών. Είναι νοπές οι μνήμες από τη δράση μας μαζί με το Λεσβιακό, το Χιώτικο λαό, στο Θόλο, στην πόλη της Χίου, στη Μυτιλίνη, στο Διαβολόρεμα, στην Καράβα. Αυτός ο ξυσηκωμός κυρίως απέδειξε, όπως και για όλα τα ζητήματα που μας απασχολούν και δρούμε, ότι όταν ο λαός θέλει, μπορεί, γιατί οι δυνάμεις του είναι ανεξάντλητες. Ως κόμμα ποτέ δεν ξεχάσαμε αυτό το συμπέρασμα, όχι μόνο για τον ελληνικό λαό, αλλά και για τους λαούς της Ευρώπης, για τους λαούς όλου του κόσμου. Μάλιστα, αυτός ο ξυσηκωμός, αλλά και το σύνολο των κινητοποιήσεων πριν και μετά μέχρι σήμερα, είναι η αιτία που στη Χίο δεν κατάφερε να κατασκευαστεί η νέα δομή, ενώ στη Λέσβο έχει καθυστερήσει 4 χρόνια και κάθε χρόνο αναβάλλονται τα εγγένειά της. Τα παραπάνω τα επισημαίνουμε για να αναδειχθεί ο κρίσιμος παράγοντας που μπορεί να επιδράσει σε εξελίξεις, να ανατρέψει σχεδιασμούς, να αμφισβητήσει και να κλονίσει το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα μέχρι και να το ανατρέψει. Φυσικά, ο αντίπαλος είναι εδώ. Οι μεθοδεύσεις του για να υλοποιηθεί το σχέδιό του εμπλουτίζονται, δεν χωρά καμία υποτίμηση ούτε επανάπαυση. Αντίθετα, χρειάζεται να εξετάσουμε αντικειμενικά το πώς διαμορφώνεται η κατάσταση σήμερα στα νησιά με τα νέα στοιχεία που προκύπτουν και τους τελευταίους μήνες. Έτσι, η κυβέρνηση επιμένει και συνεχίζει ακάθεκτη την ολοκλήρωση των εργασιών για την υπερδομή φυλακή προσφύγων στη Βάστρια της Λέσβου. Έτσι, προκειμένου μάλιστα να εκπληρωθούν οι δεσμεύσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια των συμφωνιών για το προσφυγικό, αλλά από ό,τι φαίνεται και προς το ΝΑΤΟ και προς το κράτος δολοφόνου του Ισραήλ. Γιατί η υλοποίηση αυτών των δεσμεύσεων πιθανότατα περιλαμβάνει και τη μεταφορά και φυλάκιση χιλιάδων ανθρώπων από την Παλαιστίνη στα νησιά, σε χώρους υποδοχής, όπως λένε, που ετοιμάζονται από καιρό. Αποδεικνύονται ψεύτικα και αποπροσανατολιστικά τα λόγια όσων ισχυρίζονται ότι οι δομές αυτές φτιάχνονται για να παραμένουν άδειες. Το επαναλάμβανε σε όλες τις
σε όλους τους τόνους ο προηγούμενος υπουργός μετανάστευσης. Άλλωστε, ο αριθμός των εγκλωβισμένων στο κίτ του ΚΑΡΑΤΕΠΕ είναι σταθερά στην Λέσβο. Είναι σταθερά πάνω από 3.500 τους τελευταίους μήνες, καθώς οι προσφυγικές ροές δεν σταματούν, ενώ σήμερα είναι ξανά πάνω από 5.000. Ανησυχία βεβαίως προκαλεί το έγγραφο του Υπουργείου Πληροφοριών του Ισραήλ, όπως αποκάλυψε ο ριζοσπάστης, όπου προτεινόταν το ομώνυμος εκτοπισμός 2,3 εκατομμυρίων κατοίκων της Γάζας, Παλαιστινίων από τον τόπο τους, με την ελληνική κυβέρνηση να είναι πρόθυμη να συμπεριληφθεί η Ελλάδα στις χώρες υποδοχής των εκτοπισμένων. Ακόμα, αντίθετα από τον εφησυχασμό και τους πανηγυρισμούς που καλλιεργήθηκαν μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στην Αθήνα, βρίσκεται σε ισχύ και παραμένει η απαράδεκτη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Επιπλέον, προωθούνται λύσεις επώδυνης συνδιαχείρισης και συνεκμετάλλευσης του Αιγαίου υπό νατοϊκή ομπρέλα. Παραμένουν οι τουρκικές αξιώσεις για αποστρατικοποίηση των νησιών και η αμφισβήτηση της κυριαρχίας τους. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι η εγκατάσταση των δομών φυλακών σε αυτά τα νησιά του Αιγαίου δεν είναι μια τυχαία επιλογή από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχευση ήταν και είναι η διαλογή σε αυτούς τους τόπους, δηλαδή ένα σύγχρονο σκλαβοπάζαρο. Η διαλογή δεν αφορά μόνο το ποιος παίρνει άσυλο, το πού θα πάει, ποιος θα απελαθεί κλπ., αλλά να διαμορφώνεται και μια ανακυκλούμενη εργασιακή εφεδρεία φτηνού εργατικού δυναμικού. Η λογική στην οποία αναφέρθηκε και προηγούμενα ο σύντροφος ο Λευτέρης για το αν έρχονται, για το όσοι έρχονται εδώ θα πρέπει να, και να δουλεύουν, αυτό εξυπηρετεί όχι την ένταξή τους στην κοινωνία όπως τον τείνουν διάφοροι ιδεολογικά, αυτή την έκφραση δηλαδή που με πολύ εύλογο τρόπο είχε περιγράψει ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, πριν βέβαια πάρει και τα αντίστοιχα μέτρα η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και μιλάμε για τις απαράδεκτες ημέρες καριέρας για τους πρόσφυγες, ακριβώς έτσι βαφτίστηκαν, που έγιναν λίγες μέρες πριν στο ΚΙΠ ΚΑΡΑΤΕΠΕ στην Μυτιλίνη, παρουσία της κυρίας Υπουργού, της κυρίας Βούλτεψη, της κυρίας Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, και βέβαια με 35 περίπου εργοδότες που παρέλασαν σύμφωνα με τον δημοσιεύματα για να αναζητήσουν φτηνά διαθέσιμα εργατικά χέρια. Φίλοι και φίλες, είναι για μας παρακαταθήκη το ότι δεν σοπάσαμε, το ότι σε κάθε ναυάγιο δεν κάτσαμε με σταυρωμένα χέρια, δεν συνηθίσαμε το θάνατο, το ότι κρατάμε τη φλόγα της ζωής ζωντανή για να μην συνηθίσουμε σε αυτές τις αποτρόπες εικόνες. Είναι παρακαταθήκη η συμβολή και η συνεισφορά πολλών αγωνιστών με την αλληλεγγύη τους, με τις επιστημονικές μελέτες πάνω στο προσφυγικό, με τη δουλειά τους μέσα στις δομές, που ξέφυγε από το ωράριο, πήρε πολλές φορές χαρακτηριστικά θυσίας και ηρωισμού, όπως πολλών συναδέλφων μας που έδρασαν στο κολαστήριο της Μόριας, με κόστος σημαντικό και για την ίδια τους την προσωπική ζωή. Γι' αυτό παραμένουμε στο πλευρό των εργαζομένων, αναδεικνύοντας τον ύποπτο αποδεδειγμένα ρόλο των ΜΚΟ. Στο δράμα των προσφύγων, κάποιοι είδαν την ευκαιρία για δράση, για αλληλεγγύη, για να χτυπηθεί η εκμετάλλευση και το σύστημά της. Κάποιοι άλλοι είδαν την ευκαιρία για κέρδος, για αξιοποίηση των ευάλωτων ομάδων προς όφελος των μεγάλων συμφερόντων, ευρωπαϊκών και μη. Εμείς μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι που ήμασταν και είμαστε με τους πρώτους. Το ΚΚΕ είναι το μοναδικό κόμμα που δεν άλλαξε θέσεις και στο ζήτημα του προσφυγικού, που εξέφρασε με ρεαλισμό τη γνήσια θέληση του λεσβιακού λαού των νησιωτών, που δεν είναι άλλη από την αντίθεση στη μετατροπή των νησιών μας σε αποθήκες ψυχών, σε στρατόπεδα συγκέντρωσης εγκλωβισμένων. Είναι το μόνο κόμμα που σταθερά μάχεται και δίνει συνέχεια στις αγωνιστικές πρωτοβουλίες, ώστε να μην έχουμε άλλες τραγωδίες, να μην συνηθίσουμε το θάνατο, να μην εγκλωβίζονται πρόσφυγες και μετανάστες στα νησιά,
και στη χώρα, να μην γίνονται επαναπροωθήσεις, να απομονωθούν οι ρατσιστικές κραυγές του μίσους. Τα υπόλοιπα κόμματα στήριξαν με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο από θέση κυβέρνησης ή και αντιπολίτευσης όλο το σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το προσφυγικό, υπέγραψαν, υλοποίησαν τις κατάκτηστες συνθήκες. Γι' αυτό λοιπόν και από το βήμα της σημερινής εκδήλωσης καλούμε το λαό στη συμπόρευση και στη στράτευση για να τερματιστούν τώρα οι εργασίες για την δημιουργία των απαράδεκτων κλειστών στρατόπεδων συγκέντρωσης όπως αυτό στη Βάστρια, για να κλείσει το ΚΙΤ στο Μαυροβούνι και οι άλλες δομές ευρωπαϊκών ή νατοϊκών προδιαγραφών που θα ακούσουμε και στις επόμενες παρεμβάσεις πώς έχουν μετατραπεί και αυτές σε ένα κολαστήριο για πρόσφυγες και εργαζόμενους, για να μεταφερθούν οι πρόσφυγες και μετανάστες στις χώρες προορισμού τους, για να επιστρέψουν όλοι οι Παλαιστίνοι πρόσφυγες στις εστίες τους με βάση τις σχετικές αποφάσεις του ΟΗΕ. Καλούμε σε συμπόρευση και συστράτευση για να στηθούν επιτροπές ασύλου με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τουρκία, όχι όμως όπως πολλοί μας κατηγορούν για να μεταφερθεί αλλού το πρόβλημα, αλλά για να έχουν τη δυνατότητα να πάρουν άσυλο και να μεταφερθούν με ασφάλεια στις χώρες προορισμού τους οι πρόσφυγες, να μην γίνονται μπαλάκι, να μην πνίγονται στα επικίνδυνα ταξίδια των εγκληματικών κυκλωμάτων. Για να σταματήσει το μακελιό σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού και κάθε λαού που δοκιμάζεται, για άμεση απελευθέρωση όλων των Παλαιστινίων και άλλων πολιτικών κρατουμένων που κρατούνται στις Ισραηλινές φυλακές, για να σταματήσει κάθε στρατιωτική, οικονομική, πολιτική συνεργασία με το κράτος δολοφόνου του Ισραήλ και να προχωρήσει η αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους στη βάση της ομόφωνης απόφασης του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Παλεύουμε για να δεσμευτούν οι δημοτικές αρχές ότι θα πράξουν με βάση τα αιτήματα και τη θέληση του λαού των νησιωτών. Παλεύουμε για να συνεχίσουν και να γιγαντώνουν οι λαοί την αλληλεγγύη τους ως ίση προς ίσο απέναντι στους όλους τους λαούς που δοκιμάζονται.